Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη και τους λαούς. Είναι μια σημαντική μέρα διότι είναι μια εκκίνηση μιας μεγάλης προσπάθειας που παίρνει και θεσμικό χαρακτήρα. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα κινήματα έχουν παίξει ένα ρόλο και πρέπει να συνεχίζουν ένα πρωτοποριακό ρόλο, να συνδέσουν τα ζητήματα του χρέους με το λογιστικό έλεγχο σε ό,τι αφορά την παράνομη και παράτυπη διαδικασία που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι μια στιγμή που η ιδιαιτερότητα της χώρας μας στην Ευρώπη για πρώτη φορά, που είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινής γνώμης και του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όχι μόνο λόγω μιας διένεξης που όπως εμφανίζεται στα κυρίαρχα μίντια μεταξύ των δανειστών και μιας χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό που ορισμένοι κυρίαρχοι στα μίντια θεωρούν σκουριασμένες και παλιές ορολογίες, αλλά μιλάμε για μια συνεχή αποκάλυψη, προσπάθεια αποκάλυψης του υπεριαλιστικού ελέγχου χωρών και λαών μέσα από διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το πώς οι χώρες συσσωρεύουν χρέη και οι λαοί, επειδή η παγκοσμιοποίηση που συντελείται σήμερα έχει και αυτή την χρηματοπιστωτική πτυχή και πυρήνα που αναδεικνύει νέα δεδομένα, τα οποία ο αγαπητός φίλος Έρικ ως πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Εξάλληψη του Χρέους των Χωρών του Τρίτου Κόσμου, βλέπουμε ότι από τότε που η Επιτροπή έχει συσταθεί, και τον θυμάμαι και από τα Παγκόσμια Κοινωνικά Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε που συμμετείχαμε πάρα πολλά χρόνια πριν, σήμερα η χώρα μας αλήθεια είναι μια χώρα στον πρώτο κόσμο? Ποιος είναι ο πρώτος κόσμος? Μήπως πέραν του τρίτου κόσμου τώρα έχουμε και χώρες του τέταρτου κόσμου? Η παγκοσμιοποίηση έχει αναδείξει νέα δεδομένα. Και είμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερα ταραγμένη, έμφλεκτη, όπου ό,τι έχει να κάνει με τα χρέη των χωρών στην περιοχή μας, στις βαλκανικές χώρες, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του αραβικού κόσμου, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, τα ζητήματα που αφορούν τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ρευστότητες είναι ακόμα ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να δει κανείς τη συσσόρευση των χρεών αυτών των χωρών μέσα από μια πιο σύνθετη ματιά. Θα προσπαθήσω με 2-3 σκέψεις και με κάποιες σημειώσεις που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το τελευταίο διάστημα να φωτίσουμε μια πλευρά που βεβαίως είναι γνωστή, αλλά δεν είναι γνωστή κυρίως στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το πώς οι εισαγωγές όπλων έκτισαν και γιγάντωσαν το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Ανατακτά διαστήματα έρχεται στην επικαιρότητα το θέμα των στρατιωτικών προμηθειών. Όπως ξέρετε, αφορά τη διαμεσολάβηση και το προσωπικό όφελος ορισμένων εταιριών, όπου δεν είναι πλέον η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα οπλικά συστήματα κάτι μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά συνηθίζεται η πρακτική, ιδιαίτερα ζωντανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν οι λεγόμενοι διαμεσολαβητές. Αυτές οι εταιρείες ακόμα υπάρχουν και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Αλήθεια, είναι θεσμικό απλά ζήτημα και πρόβλημα μια χώρα η οποία έχει ανάγκη από εθνική άμυνα να προσφέρει σε διαμεσολαβητές? Και γιατί? Στην περίπτωση της χώρας μας υπάρχει όχι σκανδαλοφυρική διάσταση, ακόμα και αν αυτή έχει πολιτικές προεκτάσεις, αλλά το όλο θέμα της αγωγής όπλων μένει στην αφάνεια εδώ και δεκαετίες. Βεβαίως είχαμε και έχουμε την περίπτωση ενός πρώην υπουργού που σήμερα βρίσκεται στη φυλακή,
Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο λαός έχει κατανοήσει ότι πέραν των σοβαρότατων προσωπικών ευθυνών, η κορυφή του παγόβουνου είναι εκείνη που ακόμα είναι αθέατη. Μόνο μια μικρή θριαλίδα αυτής της κορυφής διαφαίνεται. Νομίζω ότι η συσχέτιση έχει ιδιαίτερη σημασία στην οποία αναφέρομαι, γιατί το δημόσιο χρέος αποτέλεσε τη βασική αιτία εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης, αλλά και το βασικό όπλο των δανειστών μας, δηλαδή αυτών των ίδιων που μας πουλούσαν όπλα για την ομοιρία της χώρας και του ελληνικού λαού που σήμερα βρίσκεται σε αυτή την αποκορύφωση. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τη Συμβουλή των Δαπανών εισαγωγές όπλων. Και μάλιστα από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, που έχει συνεργαστεί κατά καιρούς και με τον ΟΙΕ, αναγνωρισμένη οργάνωση με διεθνές κύρους, όπου κατά την περίοδο συσσόρευσης του ελληνικού δημοσίου χρέους από το 1974 μέχρι το 2010, που εκδηλώθηκε σε όλη της την έκταση οικονομική κρίση, υπήρξαν εισαγωγές όπλων στην Ελλάδα προερχόμενων κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συνολικής αξίας χωρίς τους τόκους ίση σχεδόν με το μισό ετήσιο ΑΕΠ της ίδιας περίοδου σε σταθερές τιμές του 1990. Επομένως πρέπει να δει κανείς ότι δεν πρόκειται απλά για μια ανάγνωση στατιστικών στοιχείων, αλλά για μια διαχρονική διαδικασία που περιλαμβάνει και με ονοματεπώνυμο, έξω και από την πολιτική σκακέρα των παιγνίων, μια αδιαφανή διαδικασία που ακόμα και σήμερα λαμβάνει χώρα. Το γεγονός ότι το συσσωρευμένο δημόσιο χρέος άνω των 360 δις αποτελείται όχι μόνο από το αρχικό κεφάλαιο, αλλά έχουν συσσωρευτεί και οι τόκοι, οι εισαγωγές όπλων χρηματοδοτούνται κυρίως από εξωτερικό δανεισμό. Δηλαδή χτίζουν άμεσα το χρέος και μάλιστα είναι μακροχρόνιος δανεισμός. Πράγμα που συμβάλλει κατά πολύ στην συσσόρευση των τόκων. Ακόμα πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την αποπληρωμή σε αμερικανικές τράπεζες της λεγόμενης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, τα λεγόμενα προγράμματα FMF, που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50 με το δόγμα Τρούμαν. Οι δαπάνες σε σταθερές τιμές πάλι του 1990, οι εισαγωγές όπλων, οι οποίες χωρίς τους τόκους, όπως είπα και πριν, ισοδυναμούν με το 50% ενός μέσου ετήσιου ΑΕΠ της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, είναι καθαρό κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Σε πολλές περιπτώσεις αγοράζουμε οπλικά συστήματα που είτε παρέμειναν επιχειρησιακά ενενεργά, είτε ήταν και ακατάλληλα, είτε δεν ολοκληρώθηκαν σαν συστήματα ποτέ. Γι' αυτό και η χώρα μας που έχει αυτή την αμυντική βιομηχανία που έχει, ουδέποτε εποφελήθηκε αυτή η αμυντική βιομηχανία με προγράμματα συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων ή απόκτησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Γι' αυτό και τα αμυντικά συστήματα σήμερα βρίσκονται και παρέλαβε αυτή η νέα κυβέρνηση την αμυντική βιομηχανία στο μεγαλύτερο μέρος της σε διαδικασία εκαθάρισης, απαξίωσης και εξαφάνισης, γιατί πλέον είμαστε σε μια φάση όπου οι τέσσερες μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπλων πρέπει να κυριαρχήσουν όχι μόνο εντός της Ευρώπης, αλλά να διεκδικήσουν ένα πιο ενεργό και κερδοφόρο ρόλο στην παγκόσμια αγορά των οπλικών συστημάτων. Τρία παραδείγματα. Αγορά 170 γερμανικών αρμάτων μάχης τύπου Leopard 2 το 2006, αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αγοράστηκαν χωρίς follow-up system, δηλαδή χωρίς συμβάσεις συντήρησης και χωρίς αγορά βλημάτων. Εξαιρετικά αναγκαία τα τελευταία 6 χρόνια για παρελάσεις, αλλά όχι για την άμυνα της χώρας. Η παρτίδα των 50 μαχητικών F-16 το έτος 2000, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές εκείνης της περίοδου.
όπου στην αρχική παραγγελία τα αεροσκάφη αυτά, τα 50 F-16, αγοράστηκαν χωρίς κινητήρα και χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας. Διότι μετά τις εκλογές έπρεπε η χώρα να κάνει μια δεύτερη σύμβαση για να αγοράσει τους κινητήρες και τα συστήματα αυτοπροστασίας. Και μάλιστα η δεύτερη αγορά ισούται για τα επόμενα 19 χρόνια για την αγορά 120 τύπου F-16. Απλά μαθηματικά. Νομίζω ότι από την πλευρά μας, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, προσκεκλημένοι, μέλη της Επιτροπής, τα στοιχεία είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσα να σας κουράσω κι άλλο. Αλλά έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Η Επιτροπή αυτή να ανοίξει τα φτερά της και πέραν της Βουλής. Στη χώρα μας. Στα κινήματά της. Στο συνδικαλιστικό της κίνημα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε Έλληνα πολίτη που νιώθει ότι η θηλιά των δανειστών και των μνημονιακών πολιτικών βρίσκονται σφιχτά και δεν τον αφήνουν να ανασάνει, ο λαός να βρει απαντήσεις και ελπίδα. Αλλά ταυτόχρονα οι δανειστές μας, ιδιαίτερα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατανοήσουν ότι απλά δεν υπάρχει ένα όχι, αλλά υπάρχουν ισχυρότατα επιχειρήματα που βασίζονται και εδράζονται στη διεθνή νομιμότητα και στο διεθνές δίκαιο. Και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην ευρωπαϊκή νομολογία. Κλείνω λέγοντας ότι πρόσφατα μας απασχολεί ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η περίπτωση καταδίκης της Siemens και της Rheinmetall, δύο μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες της Γερμανίας, μάλιστα η τελευταία με αγωγή που της έγινε από το γερμανικό δημόσιο, υποχρεώθηκε να πληρώσει 6 εκατομμύρια ευρώ ρήτρες προς το γερμανικό δημόσιο για παράνομες συναλλαγές οπλικών συστημάτων με την Ελλάδα. Υπόθηκε πριν από τον Υπουργό, από τον κύριο Νικολούδη, ότι το τάγκο θέλει δύο. Στη Γερμανία φαίνεται το τάγκο το χορεύει μόνο ένας. Έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σημείο να κινητοποιηθούμε και σε επίπεδο Ευρωβουλής και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, προκειμένου εκείνη η ευρωπαϊκή νομολογία που θέτει περιορισμούς σε μεγάλες βιομηχανίες και ιδιαίτερα πολεμικές που συναλλάσσονται και καταδικάζονται από τις χώρες μέλη σε τέτοιου είδους προστήματα, να μην μπορούν να λαμβάνουν μέρος, όπως λέει πολύ καθαρά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και νομολογία, σε άλλους διαγωνισμούς. Όμως βλέπουμε ότι η ζωή συνεχίζεται, οι διαγωνισμοί συνεχίζονται και το τάγκο χορεύεται από έναν στη Γερμανία, αλλά κάθε φορά βρίσκουν και ένα τέρι, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Βαλκανική μας γειτονιά. Έχει σημασία, και κλείνω με αυτό, η δική μας η παρουσία, η δική μας η συνδρομή από κάθε γωνιά της Ευρώπης και από κάθε γειτονιά της Ελλάδας να βρει και να αποκρισταλώσει όχι μόνο επιχειρήματα και αλήθειες, αλλά να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο και ένα βασικό μοχλό ιδιαίτερης πίεσης και αποτελεσματικότητας στην αλήθεια που όλοι οι λαοί αναζητούν. Αλλά για να μην φιλοσοφούμε και για να πάμε στην ουσία της ιστορίας, η οποία γράφεται από τους λαούς, και επειδή πολλές φορές στο παρελθόν που έχουμε γραφεί και έχουμε βρεθεί σε άλλες γειτονίες του κόσμου, βλέπουμε ότι χώρες και λαοί, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, που έχουν αναζητήσει το δρόμο της δικής τους αλήθειας, δεν περπατάνε μόνο στην κατηφόρα, αλλά ανεβαίνουν σκαλιά, και μπροστά σε αυτά τα σκαλιά που ανεβαίνουν και τον ήλιο μπορούν να δουν ένα τέλη και ένα καλύτερο μέλλον χειραφέτησης πολιτικής κοινωνικής από εκείνα τα σκοτεινά δωμάτια στην παγκοσμιοποίηση που κάποιοι αξιολογούν χώρες και τράπεζες, αλλά κανένας δεν αξιολογεί τους ποινικά κολάσιμους και τους πολιτικά κολάσιμους στον κόσμο. Να είστε καλά.